Εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, καταστροφικός σεισμός, μεγαλύτερος των 7 Ρίχτερ, χτύπησε το Μεξικό, με τους κατοίκους, όπως θα δείτε, να βγαίνουν πανικόβλητοι στους δρόμους και τις πόλεις να βυθίζονται στο σκοτάδι. Τρομακτικό το χτύπημα του Εγκέλαδου στο Μεξικό. Οι μνήμες από τον μεγάλο σεισμό του 1985 ξυπνούν. Η ισχυρή σεισμική δόνηση της τάξης των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτυπά το Ακαπούλκο και το βυθίζει στο σκοτάδι. Ο σεισμός γίνεται αισθητός μέχρι και την πόλη του Μεξικού, 400 χιλιόμετρα μακριά. Παρά τη βροχή, πανικόβλητοι πολίτες βγαίνουν έξω από τα σπίτια τους. Αγκαλιασμένοι προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Τα σκυλιά δεν σταματούν να γαυγίζουν. Estaba muy muy fuerte, se sentía muy muy fuerte. Pero todo muy bien. Solo el susto. Πίσω στο Ακαπούλκο οι ζημιές είναι μεγάλες. No fue algo que no se lo deseo yo a nadie, a nadie. Y luego en el piso 12. Βιτρίνες καταστημάτων σπάνε. Στήλοι πέφτουν και διαλύουν αμάξια. Κτίρια έχουν υποστεί ζημιές. Γονείς με τα παιδιά αγκαλιά εκενώνουν τις αιστείες τους. Λέχος, λέχος. Από το σεισμό τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, ενώ η προειδοποίηση για τσουνάμι έχει πλέον αρθεί. Και δεν είναι μόνο αυτή η καταστροφή, κυρίες και κύριοι, στο Μεξικό. Οι πλημμύρες στη χώρα κόστησαν τις ζωές 17 ασθενών που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο. Η Αθηνά Παπακώστα έχει το ρεπορτάζ. Αθηνά. Καλό μεσημέρι, Εύα. Τουλάχιστον οι 15 από αυτούς τους 17 ασθενείς που βρήκαν τραγικό θάνατο όταν πλημμύρισε μέσα σε λίγα λεπτά το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύονταν στην περιοχή Ιδάλγο στο Μεξικό ήταν ασθενείς του κορονοϊού. Τα προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι ανυπέρβλητα. Το Μεξικό τις τελευταίες ημέρες δέχεται το ισχυρό χτύπημα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει την υπερχείληση των ποταμών, με αποτέλεσμα να έχουμε και άλλους 2 νεκρούς στην περιοχή Εκατεπέκ, σε ένα προάστιο του Μεξικού.